αδιάφορο διαμέρισμα στη Λεμεσό μετατράπηκε σε ένα μοντέρνο και καλέσθητο χώρο για να αποτελέσει την πρώτη κατοικία του αρχιτέκτονα Χαράλαμπου και της μαθηματικού Άνδριας. Παντρεύοντας το μινιμαλισμό με τη γεωμετρία, ο χώρος άλλαξε ευχάριστα χάρη στη φιλοσοφία του custom-made furnishing ή αν προτιμάτε στα ελληνικά, κατασκευή επίπλων κατά παραγγελία. Το πριν και το μετά του χώρου είναι εντυπωσιακό, κάνοντας το ξεκάθαρο πως μπορεί λόγω οικονομικής κρίσης να μην έχουν όλη την δυνατότητα να χτίσουν το σπίτι των ονείρων τους, μπορούν όμως να ζουν σε ένα χώρο με άποψη. Συναντήσαμε τον Χαράλαμπο στον εργασιακό του χώρο για να μάθουμε περισσότερα για τη νέα τάση στην διακόσμηση που έχει τη βάση και στην αρχιτεκτονική. Με την πάνω του χρόνου ουσιαστικά τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, οπότε υπάρχουν τα καταστήματα που δημιουργούν και παράγουν ταυτόχρονα έπιπλα. Εγώ όμως έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι τα έπιπλα μόνο τα αγοράζουμε και τα επιλέγουμε και όχι τα σχεδιάζουμε. Αν κοιτάξουμε από τις αρχές του 19ου αιώνα, υπάρχουν σημαντικοί και μεγάλα ονόματα αρχιτεκτών, οι οποίοι σχεδιάζαν. Πρέπει να στη ιστορία, όπως λέγαμε, του Ζιέρο, Μις Βαντερόε, οι οποίοι σχεδιάζαν και έπιπλα, και όχι μόνο σπίτια. Σήμερα τα πάντα αγοράζονται. Οπότε ο κόσμος έμεινε με την εικόνα ότι εντάξει, σχεδιάστηκε για το σπίτι μου, θα μπορώ να διαλέξω τα έπιπλα. Δεν μπαίνει στη λογική εύκολα ότι μπορώ να τα σχεδιάσω ή να τα κατασκευάσω. Απλά τα χρέη ουσιαστικά όταν σχεδιάζει το έπιπλο και το κατασκευάζει, είναι πέραν του κόστους, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί το κόστος των επίπλων των ετοίμων και το γεγονός ότι στοιχίζουν τα καλά επίπλα και τα όμορφα, αισθητικά τουλάχιστον, το design το λεγόμενο, στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, να την πω, ο κόσμος ζητά να σχεδιάσει και να κατασκευάσει κάποια επίπλα που να ανταποκρίνονται στις δικές του οικονομικές και λειτουργικές ανάγκες. Υπάρχει ακόμα μια δυσπιστία. Απλά εξελικτικά ο κόσμος αρχίσε να το αντιμετωπίζει θετικά και να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, ώστε να εξυπηρετήσει πρώτα τις ανάγκες του και μετά να νιώσει ότι έκανε αυτό που ήθελε με το κόστος το οποίο θεωρεί λογικό. Οπότε όταν πάει κάποιος να αγοράσει ένα τραπεζάκι ή μια τραπεζαρία και θέλει 3-4-5.000 ευρώ, θα προσπαθήσει να βρει μια λύση η οποία μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι τα μισά, αλλά μπορεί να είναι το 60-70% της αρχικής τιμής και να εξοπλίσει τον χώρο του με τα έπιπλα τα οποία χρειάζεται. Και τα οποία θα ξυπηρετούν τον χώρο. Υπάρχουν χώροι που μπορεί να μην είναι ορθογώνιος ο χώρος της τραπεζαρίας, ώστε να βάλουμε ένα ορθογώνιο τραπέζι. Να θέλουμε να βάλουμε τετράγωνο τραπέζι. Δύσκολα μπορεί να βρει τον παζάκι με τετράγωνο τραπέζι. Μπορεί να το βρει, αλλά μπορεί να μην ικανοποιεί πάλι τις ανάγκες σου. Οπότε αν το σχεδιάσεις, το κατασκευάσεις, έχει σημαντικό θέμα. Όταν το ζευγάρι απόκτησε το πρώτο του παιδί, τότε ο Χαράλαμπος βοήθησε στο να κάνουν και τις απαραίτητες αλλαγές στον χώρο τους, ώστε τα έπιπλά τους να μην είναι απλώς καλέσθητα, αλλά και ασφαλή για το νέο μέλος της οικογένειας, τον μικρό Νικόλα. Έτσι, ένα απλό κάλυμα για το πιστάμενο τραπέζι μέσης το μετέτρεψε σε ένα καινούριο minimal τραπέζι. Για αυτούς που θα αποφασίσουν να σχεδιάσουν και όχι να αγοράσουν τα έπιπλά τους, εννοείται πως φλερτάρουν με τη μοναδικότητα. Όχι αυτή που αντιγράφεις κάτι επώνυμο, κάτι κόρη καθομοίωση στη μισή τιμή, γιατί αυτό είναι παράνομο. Αλλά της μοναδικότητας του να σχεδιάζεις κάτι πρωτότυπο στην ιδέα και να το συναντά κανείς αποκλειστικά στο σπίτι σου. Η μοναδικότητα παίζει το ρόλο της ουσιαστικά χαρακτηρίζει τις ανάγκες και την αισθητική του ιδιοκτήτη. Και σίγουρα του αρχιτέκτονα ή του σχεδιαστή του επίπλου. Το να είναι ένα έπιπλο μοναδικό είναι αυτό που επιλέγει ουσιαστικά ο αγοραστής όταν πάει να θέλει να αγοράσει κάτι έτοιμο, το οποίο είναι επίσης μοναδικό, το οποίο στοιχίζει υπερβολικά λεφτά. Οπότε σχεδιάζοντας κάτι μοναδικό για τις δικές του ανάγκες, με χαμηλότερο κόστος, νιώθει ο ίδιος ότι έχει κάτι το μοναδικό, ένα έργο τέχνης στον χώρο του. Από την εξώπορτα μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε έπιπλο που έχουμε στο σπίτι μας, αποδεικνύεται πως δεν είναι απλώς αντικείμενο. Είναι η φιλοσοφία με την οποία οικοδομήθηκε η οικία μας, καθρεφτίζοντας το δικό μας χαρακτήρα και στυλ. Ο Χαράλαμπος ξεκίνησε συστήνει απλώς την ιδέα του custom-made furnishing, αλλά αποτελεί την απτή απόδειξη ότι ένας αρχιτέκτονας δεν σχεδιάζει μόνο το κέλυφος ενός σπιτιού, αλλά γνωρίζοντας το χώρο, τις ανάγκες και τα άτομα του κάθε σπιτιού, δίνει ζωή και στο εσωτερικό, κάνοντας το κάθε σπίτι αυτό που πρέπει να είναι, μοναδικό.